Έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε στη σκηνή του θεάτρου Νους, στην περιοχή της Κυψέλης, στην οποία μετά από λίγες ώρες θα δούμε την παράσταση «Δεν είναι παιχνίδι». Η συγκεκριμένη παράσταση έχει την εξής ιδιαιτερότητα, ότι οι άνθρωποι που έχουν γράψει το σενάριο είναι και οι άνθρωποι που απαρτίζουν τη θεατρική ομάδα και είναι και οι άνθρωποι που παίζουν στην παράσταση στην οποία έχουν γράψει. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την Αναστασία Τσούτσι. Καλησπέρα. Τη Σοφία Ρούβα. Γεια σας. Την Τίνα Κούκου. Καλησπέρα. Και τη Φανή Γρήλη. Καλησπέρα και εγώ. Θα ήθελα λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για την παράσταση που ανεβάζετε φέτος, το είναι παράσταση, λέτε, το δεν είναι παιχνίδι, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για την θεατρική ομάδα, την Ανδρομέδα. Πώς σας προέκυψε να φτιάξει μια θεατρική ομάδα ή με τι θέματα έχει ασχοληθεί και ποιες είναι οι παραστάσεις που έχετε ανεβάσει πριν από αυτή. Λοιπόν, θα σας πω εγώ. Καλησπέρα και ευχαριστούμε αρχικά. Η Ανδρομέδα ιδρύθηκε το 2018. Η πρώτη μας παράσταση ήταν οι γυναίκες από κόμμα, που αφορούσε την διαπόπευση των ορθωτικών γυναικών του 2012. Ήταν στη σκηνοθεσία του Κουραΐδα Μάρτη, παίχθηκε το 2018-19 στον Μπορικό Ρογό και είχαμε και την αιγίδα τότε της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων, της πρώην. Να σημειώσω εδώ ότι εμείς ήμασταν φοιτήτριες στη Δραματική Σχολή και έτσι μάλιστα ενώσαμε τις δυνάμεις μας. Υπό την καθοδήγηση κιόλας του Κουραΐδα Μάρτη, ήταν δάσκαλός μας. Ήταν στο πλευρά μας τα προηγούμενα χρόνια συνέχεια καθοδηγητής και μεγάλο κεφάλαιο για μας. Έπειτα λοιπόν από τις γυναίκες από χώμα ασχοληθήκαμε με το κατανόησε εμείς εκταυροχτίζω που αφορούσε την παιδική κακοποίηση παγκοσμίως σε κάθε μορφή της κακοποίησης. Τότε είχαμε δίπλα μας τη Διεθνή Αμνηστία. Το 2021 είχαμε κάνει την παράσταση εμπόριο που αφορούσε το trafficking, μαρτυρίες ανθρώπων θυμάτων trafficking. Τότε ήταν στο πλευρό μας το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Ιρακλής Μοσκόβ, το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων. Και φέτος λοιπόν φτάνουμε όπου κάνουμε το Δεν είναι παιχνίδι, που αφορά μαρτυρίες γυναικών και ανήλικων κοριτσιών που έχουν εκτεθεί σε κακοποιητικές συνθήκες στο διαδίκτυο, αφορά τα ηλεκτρονικά ιδρύματα και πέρα από την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη που έχουμε του κοινού πολιτισμού, γίνεται και με τη συνεργασία του ΚΙΘΕΑ. Αυτά πολύ χοντρικά. Γενικά καταπιανόμαστε με μαρτυρίες ανθρώπων, κάνουμε θέατρο ντοκουμέντου. Αυτή είναι η ταυτότητα της Ανδρομέδας. Θέατρο ντοκουμέντου, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω προσπαθεί να ασχοληθεί με θέματα τα οποία αφορούν την επικαιρότητα. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία είναι σύγχρονα. Ναι. Ούτως ή άλλως βέβαια το ντοκουμέντο, εφόσον μιλάμε για μαρτυρίες, είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς θα μπορούσε βέβαια να ήταν και κάτι το οποίο θα ήταν μια μαρτυρία, ξέρω εγώ, για μια ιστορική περίοδο. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς ασχολείστε με θέματα τα οποία τρέχουν στη συγκυρία. Τι κάνω λάθος? Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο την τέχνη που έχουμε σπουδάσει και που αγαπάμε τόσο πολύ να τη συνδυάσουμε με την κοινωνική δράση που θέλαμε η κάθε μία να έχει ατομικά. Είμαστε και κοινές όσον αφορά τον τρόπο σκέψης και τα πιστεύω μας. Οπότε συνδυάστηκε όλο αυτό και μας δόθηκε ευκαιρία να μπορέσουμε όντως να κάνουμε και να πούμε αυτά τα οποία θέλουμε μέσα από το θέατρο. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, οι παραστάσεις σας θέλουν να δώσουν και κάποιο πολιτικό στίγμα, αν κατάλαβα από αυτό που είπες στο τέλος, Φανή. Έτσι δεν είναι? Άμεσα, από τη στιγμή που μιλάς για κάποιο κοινωνικό φαινόμενο, άμεσα, καλώς κακώς, συνδέεται. Η πολιτική είναι τα πάντα, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, στην καθημερινότητά μας τα πάντα είναι πολιτική. Οπότε, όταν πρόκειται για κοινωνικά ζητήματα, τα οποία ναι, προφανώς αφορούν το εκάστοτε κράτος και την εκάστοτε πρόνοια και το τι κάνει αυτό το κράτος για την φροντίδα και την πρόληψη και την παρέμβαση απέναντι σε πολύ σημαντικά ζητήματα και φαινόμενα εθνής, θα έλεγα, όπως ας πούμε το trafficking, η οροπεδικότητα, η εκπαίδευση, γιατί έχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα όλο αυτό που κάνουμε. Ναι, προφανώς αφορά εισαγωγικά και πολιτική, είναι κοινωνικοπολιτικά όλα όσα κάνουμε. Απλώς αυτό ο σκοπός μας δεν είναι το πολιτικό στίγμα. Ο σκοπός μας είναι γεγονότα τα οποία βλέπουμε να επαναλαμβάνονται στην καθημερινότητά μας, να μην διαγράφονται από τη μνήμη μας. Είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει να ξεκινήσει η όποια αλλαγή κόντρα στην οποιαδήποτε ανθρώπινη αδικία. Και επίσης, επειδή μιλήσαμε πριν για επικαιρότητα, δεν είναι μόνο επικαιρότητα.
είναι και πράγματα τα οποία συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εξακολουθούν να συμβαίνουν. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο θέλουμε επίσης να μιλήσουμε για αυτά και να τα φέρουμε στην επιφάνεια όπως επιφανή, είναι και για να τα θυμόμαστε, αλλά ίσως και στο μέλλον να σταματήσουν σιγά σιγά να υπάρχουν. Όχι από εμάς, από όλους τους ανθρώπους. Σιγά σιγά δηλαδή να αρχίζουμε να αντιδρούμε σε ό,τι γίνεται γύρω μας, είτε αυτό είναι κρυφό, είτε αυτό είναι φανερό. Πάμε λοιπόν στο «Δεν είναι παιχνίδι», σε αυτό που ανεβάζετε εδώ, σε αυτή τη σκηνή, σε αυτό το θέατρο νου. Είστε και οι τέσσερις πρωταγωνίστριες. Θα ήθελα να μας πείτε τη βασική ιδέα, ποιο είναι, ας πούμε, το κόνσεπτ του σεναρίου. Ποιο είναι το θέμα από το οποίο έχετε πάρει ντοκουμέντα, όπως είπατε. Λοιπόν, εμείς αποφασίσαμε φέτος να μιλήσουμε για αυτό τον ελέφαντα στο δωμάτιο, το διαδίκτυο, το οποίο με τις τρομακτικές δυνατότητες που μας δίνει, μπορεί να μας κάνει εξαιρετικά καλό και μπορεί να μας κάνει και πολύ κακό όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Είναι ανάλογα το πώς το χρησιμοποιούμε, από ποια πλευρά στεκόμαστε και το βλέπουμε. Οπότε, αυτή τη φορά ξεκινήσαμε την ερευνά μας με ντοκιμαντέρ, βιβλία, έρευνες, πανεπιστημιακές εργασίες. Ενημερωθήκαμε για το φαινόμενο στο οποίο είμαστε μέρος του ούτως ή άλλως και μετά βγάλαμε ένα ανοιχτό κάλεσμα για άτομα που μπορεί να θέλουν να μοιραστούν μαζί μας τις ιστορίες τους με όποιον τρόπο επιθυμούν. Είτε από ένα email που θα στείλουν από το δικό τους ή οποιοδήποτε άλλο email, είτε με μια προσωπική συνάντηση, με ένα ηχογραφημένο κείμενο, ακόμα και με ένα γράμμα. Με οποιονδήποτε τρόπο για να νιώσουν άνετα. Οπότε άρχισαν να έρχονται άνθρωποι σε επαφή μαζί μας και εμείς να καταγράφουμε τις μαρτυρίες τους. Και φυσικά αλλάξαμε αυτά που έπρεπε να αλλάχτούν για να προστατευτούν και να νιώθουν και αυτοί άνετα. Και αυτή ήταν η πρώτη ύλη. Και μετά σκεφτήκαμε σε ποιο πλαίσιο θέλουμε να το θέσουμε αυτό. Οπότε, ποιος είναι ο κόσμος. Οπότε, ο κόσμος του έργου είναι μια βραδιά γυναικών, ένα girls night, όπου μαζεύονται τρεις φίλες, οι δύο είναι φίλες, η τρίτη είναι γνωστή, στο σπίτι της μίας, για να πιούν και να παίξουν παιχνίδια. Και να κάνουν live στο Instagram. Μαζί τους είναι και η ανήλικη αδερφή της οικοδέσποινας. Και έτσι αρχίζουν και ξετυλίγουν τις ιστορίες τους μέσω παιχνιδιών, γιατί η έμπνευσή μας ήταν πραγματικά τα παιχνίδια, δηλαδή το Sims που παίζαμε όλοι παλιά, το Cluedo, σίγουρα το Netflix και πολλές από τις ταινίες, και μετά προσωπικά βιώματα. Δηλαδή, όταν αναφέρεται, ας πούμε, μια ιστορία και μια εμπειρία στο Tinder ή ένα dating από οποιοδήποτε, μπορεί να μην είναι δικιά μου αυτή που αναφέρω μέσα, αλλά έχω μια παρόμοια. Και μάλλον έχουμε όλοι που καθόμαστε εδώ περίπου μια παρόμοια. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε. Γράψαμε το έργο, το αλλάξαμε κατά τη διάρκεια της πρόβας ώστε να γίνει όσο περισσότερο λειτουργικό και από εκεί ξεκίνησε το «Δεν είναι παιχνίδι». Μου επιτρέπετε μια ερώτηση για να καταλάβω, για να έχω μια τάξη μεγέθους σε σχέση με την ανταπόκριση, γιατί είπατε ότι κάνατε, ακολουθήσατε μια μέθοδο η οποία προσομοιάζει, αν δεν είναι, προσομοιάζει σε κάτι το οποίο μοιάζει με ακαδημαϊκή έρευνα, δηλαδή ουσιαστικά απευθύνατε κάλεσμα με ερωτηματολόγια κτλ. Μήπως μπορείτε να μου πείτε πόσοι περίπου άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά σας? Ήταν μεγάλος αριθμός προς έκπληξή μας. Και βέβαια, σας λέω, καθένας με το δικό του τρόπο. Δηλαδή, υπήρχαν άτομα που επικοινωνούσαν, κλείναμε ραντεβού, το ακύρωναν. Και αυτό μπορεί να γινόταν πολλές φορές μέχρι να νιώσουν έτοιμοι. Υπήρχαν email που έρχονταν από λογαριασμούς που ήξερες ότι δεν είναι ο προσωπικός μου λογαριασμός. Ήταν μεγάλη ανταπόκριση και το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη. Έχει λοιπόν όμως ενδιαφέρον ότι οι ιστορίες ήταν κατά βάση παρόμοιες. Υπάρχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, το θέμα Tinder και Dating App ήταν ένα πράγμα το οποίο ερχόταν και ξαναρχόταν. Το θέμα της διαπόμπευσης προσωπικών στιγμών σε social media ή σε site ερχόταν και ξαναρχόταν. Το cyberbullying. Ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αν και για μένα, ας πούμε, το πιο τρομακτικό σε όλο αυτό, πέραν της ανταπόκρισης που υπήρξε στο κάλεσμα, είναι οι απαντήσεις που λαμβάνονταν είτε κόσμος δικός μου, πιο στενός, είτε άτομα το οποίο τυχαίνει να γνωρίζω, τους αναφέρω την παράσταση και ποιο είναι το θέμα και οι απαντήσεις που θα λάβω όταν τους λέω ότι αφορά αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, σε ένα από όλα αυτά, κάποιος θα πει «Α, το έχω πάθει αυτό», «Α, έχω πάθει κάτι τέτοιο» ή «Α, ξέρω κάποιον». Δηλαδή, το τρομακτικό πολύ σε αυτή την παράσταση είναι το ότι δεν νομίζω ότι έχω πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου που δεν έχουν βιώσει κάτι από αυτά που αναφέρουμε μέσα. Άρα, με λίγα λόγια, με αφορμή αυτό που λες, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι το τρομακτικό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν
πέσει θύματα τέτοιων πρακτικών και δεν μιλάνε. Κάνω λάθος? Ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν μιλάνε, γιατί έχει να κάνει και με την κλίμακα της παραβίασης. Δηλαδή, παραβίαση θεωρείται ακόμα το να μου στείλει εμένα κάποιος μια φωτογραφία, τέλος πάντων, την οποία δεν έχω ζητήσει και αφορά τα γενικά του όργανα, για να το πω πολύ όμορφα. Και αυτό παραβίαση είναι, έτσι. Και πολύ κακή κιόλας. Όμως, ωραία, το αντιλαμβάνομαι ότι κάτι τέτοιο δεν θα το πας σε δικαστήριο. Θα προτείνεις μέσω, τέλος πάντων, το social να μπλοκάρεις το λογαριασμό, να μην το ξαναδεχτείς και. Οι ακραίες περιπτώσεις, ναι, πρέπει να φτάνουν. Πολλές φορές δεν φτάνουν, είτε γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν. Οπότε ένα μέρος της παράστασης στηρίζεται πολύ στο κομμάτι της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης αυτά τα πράγματα και το να τις παρόκρισεις για να απευθυνθούν στις αρχές, στη διοίκηση του νοικοκλήματος ή οπουδήποτε μπορούν. Γιατί υπάρχουν και φορείς, υπάρχουν και εξειδικευμένοι δικηγόροι απέναντι στα ζητήματα του διαδικτύου ξεκάθαρα. Και φυσικά η εξάλληψη φυσικά του φαινομένου όσο είναι εφικτό. Αυτά είναι που θέλουμε να στοχεύσουμε. Αλλά ναι, έλειπαν βαθμίδες. Δεν είναι όλα τα φαινόμενα προς καταγγελία, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλές αντικοινωνικές συμπεριφορές μέσα στο διαδίκτυο, γιατί είναι καθρέφτες της κοινωνίας μας. Βέβαια, είναι τρομακτικό το γεγονός ότι είναι σαν να είναι μια κανονικότητα αυτό. Έτσι, δηλαδή, είναι τρομακτικό να μιλάει για μια φωτογραφία που λαμβάνει με τέτοιο περιεχόμενο και να θεωρεί ότι εντάξει, συμβαίνει. Και μην ξεχνάμε ότι σε όλο αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που πέφτουν θύματα είναι ανήλικα. Που εκεί γίνεται ακόμα πιο σύνθετο το κατά πόσο ένα παιδί, γιατί μιλάμε για παιδί, μπορεί να βρει το στένος, τη δύναμη, το οτιδήποτε να πάει κόντρα σε κάτι τέτοιο που να του συμβεί. Επίσης είναι πολύ πιο εύκολο ένα παιδί να το πείσει ότι α, κοιτάξτε να δεις αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι προβληματικό. Η παράστασή σας ασχολείται και με τις διαδικτυακές απάτες που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με το οικονομικό έγκλημα? Όχι, το οικονομικό έγκλημα δεν το πιάσαμε, αλλά μιλάμε κάτι που θεωρήσαμε ότι υπάρχει χώρος να συζητηθεί για τα challenges. Δηλαδή? Βεβαίως, τις προκλήσεις. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, στην Αμερική τουλάχιστον μια 15ετία και Κορέα, Ιαπωνία αρκετά, όπου ένας λογαριασμός κινείται συνήθως μέσω deep web, dark web, αλλά ένας λογαριασμός βγαίνει και λέει, ας πούμε, είχε γίνει με σχολεία ένα παράδειγμα, ότι υπάρχει ένας διαδικτυακός χάρτης που υπάρχουν κουκίδες και κάθε σχολείο πρέπει να κάνει μια πρόκληση, να θυσιάσει κάτι για να πάρει βαθμούς και όποιος κερδίσει θα κερδίσει. Μέσα σε αυτό ουσιαστικά οδηγήθηκαν παιδιά να αυτοκτονήσουν, να πηδήξουν στο μετρό. Και έτσι θα κέρδιζε το σχολείο τους. Έχουν λοιπόν, υπάρχει βιβλιογραφία, έχουν γίνει αρκετές ταινίες. Στην Ελλάδα είχαμε ακούσει, νομίζω, για την πρόκληση της Κανέλλας και για το blackout. Ναι. Το Will Challenge έχει φτάσει στην Ελλάδα. Ναι. Δεν έχουν υπάρξει θύματα τα οποία έχουν συσχετιστεί με αυτό. Αλλά ήταν γνωστό, δηλαδή, σαν υπόθεση, το διαδικτυακό κόσμο. Όπως επίσης το blackout, το οποίο είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά, γιατί έτσι παρουσιάζεται, ως παιχνίδι ασφυξίας. Ο λογαριασμός αυτός έστελνε, ας πούμε, μήνυμα στους ανθρώπους για να τους προσεγγίσει. Το πρώτο πράγμα που έγραφε ήταν «Θες να παίξουμε ένα παιχνίδι». Αυτό έλεγε. Και έτσι ξεκινούσε, σαν παιχνίδι, που οδηγούσε μετά στην ασφυξία, που οδηγούσε στο να πάρεις μια κουταλιά κανέλα, ας πούμε, και να την φας χωρίς να πιεις νερό μετά, που αυτό μπορεί να δημιουργήσει φοβερό πρόβλημα στο αναπνευστικό σου σύστημα και να πνιγείς επίσης. Έχω άνθρωπο γνωστό μου που το έχει κάνει αυτό με την κανέλα. Και όταν το είχα πει και μου λέει το έχω κάνει, λέω δεν το πίστευα. Λέω γιατί. Και δεν ήξερε να μου απαντήσει καν γιατί. Και αυτό που λέει Σοφία είναι πολύ σοβαρό. Και ας το θέσουμε και αυτό, το γιατί. Γιατί επιλέξαμε να διερευνήσουμε και όλα αυτά τα γιατί. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να βρεις κάποιον σημαντικό λόγο, κάποιο γεγονός, να σου πει γιατί. Γιατί ήθελα να κερδίσω τώρα και αυτό έχει πίσω του άλλα γιατί. Αλλά πολλές φορές δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που συμβαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή, σε υπόθεση στην Αμερική, σε ένα challenge, ένα παιδί αρνήθηκε. Όχι, δεν συνεχίζω. Και του στείλανε φωτογραφία εκείνη την ώρα από το δωματιό του, τη διευθυνσή του, πού δουλεύουν οι γονείς του, τα ονόματα, πάντα. Και τελικά συνέχισε, αυτοκτόνησε. Εκβιαστικά. Και ένας άλλος βασικός λόγος, και είναι και έτσι δομημένα τα challenges, δηλαδή, επειδή έχουν το target group που έχουν είναι το ανήλικο κοινό, είναι στο ότι όπως ακριβώς λειτουργούν και ταινίες τρόμου,
πηγαίνουν και χτυπάνε στην περιέργεια και σε αυτό που το παιδί δεν ξέρει και θέλει να το μάθει. Υπήρχε ένα αντίστοιχο app το οποίο δεν ξεκίνησε σαν challenge, αλλά κατέληξε να είναι πάρα πολύ προβληματικό, το οποίο τι σου έκανε, σου πέταγε έναν πάρα πολύ ξέμπαρκο τόπο και εσύ έπρεπε να πας εκεί πέρα και έπαιρνε τίκο όταν το έκανες αυτό. Αυτό είχε οδηγήσει σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, γιατί παιδιά μπορούν να πήγαιναν να τραυματίζονταν εκεί που βρίσκονταν, να μην είχαν τρόπο να γυρίσουν. Οπότε παίζει πάρα πολύ ρόλο το ότι ο τρόπος που είναι φτιαγμένα αυτά πηγαίνει και κουμπώνει στην περιέργεια για το άγνωστο και στο πού θα μπορούσε να φτάσει. Τελευταία ερώτηση, η οποία μάλλον έχει να κάνει με το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχετε κινηθεί για την παράστασή σας και έχει να κάνει προφανώς με τη συγκυρία. Καθώς μιλάει η παράστασή σας για θύματα που είναι γυναίκες και ανήλικες γυναίκες, δεν είναι, ανήλικα κορίτσια. Και είπατε ότι ανταποκρίθηκαν πολλές στο κάλεσμα που κάνατε για να αφηγηθούν τις ιστορίες τους. Θεωρείτε ότι έχει παίξει ρόλο το κίνημα MeToo στο πώς οι γυναίκες είναι πιο έτοιμες να απευθυνθούν έστω με αυτόν τον τρόπο τον οποίο το δικό σας, που δεν είναι μια δημόσια καταγγελία, είναι μια ανώνυμη καταγγελία η οποία κινείται προς μια θεατρική παράσταση. Δεν είναι καταγγελία, δεν είναι απεύθυνση σε μια αρχή. Αλλά έχει παίξει ρόλο το MeToo σε όλο αυτό το πράγμα. Στο ότι ενδεχομένως κάποιες γυναίκες που πριν 10 χρόνια, ας πούμε, πριν 20, πριν 5 χρόνια φοβόντουσαν να μιλήσουν τώρα με όλη αυτή τη διαδικασία, είναι κάπως πιο ενθαρρυμένες, να το πω, πιο έτοιμες, τους είναι πιο εύκολο να μιλήσουν έστω και με τον τρόπο αυτόν. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, γιατί κοιτάξτε, ο φεμινισμός και η πατριαρχία και το σύστημα και ο καπιταλισμός, όλα αυτά είναι μεγάλες συζητήσεις, αλλά είμαστε μαζί σε όλο αυτό και σαν θηλυκότητες είμαστε μαζί σε όλο αυτό, γιατί σε εμάς πέφτει σίγουρα η πατριαρχία, όλους το ίδιο μας καταπιέζει, αλλά σε εμάς πέφτει ένα μεγάλο βάρος. Οπότε ναι, έχει βοηθήσει το MeToo και είναι η ώρα με οποιονδήποτε τρόπο, ας είναι αυτός ο τρόπος, μια ανώνυμη καταγγελία αυτού του είδους, γιατί εμείς λειτουργούμε ως ενδιάμεσος, ως το δοχείο που μέσα θα μπει η φωνή, η λέξη του άλλου ανθρώπου για να βγουν, να τις ακούσεις εσύ και να συζητήσουμε, να έχουμε μια διάδραση. Οπότε έχει έρθει ο καιρός να μιλάμε ενεργά, όλοι μαζί είμαστε σε αυτό, σε όλους τα ίδια συμβαίνουν. Εγώ απλά έχω αυτή τη στιγμή το βήμα να τα πω δημόσια, οπότε μπορώ να πω τα δικά σου λόγια που εσύ μπορεί να μην μπόρεσες και να σου πω ότι είμαι μαζί σου και θα τα καταφέρουμε. Και πρέπει, αν θέλουμε να πάμε κάπου παρακάτω, να αρχίσουμε να μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα που μας κάνουν να αισθανόμαστε δυσάρεστα και που έχουμε μάθει ότι δεν πρέπει να τα συζητάμε και που τι θα πει ο κόσμος αν πω εγώ στον κύκλο μου ότι και εγώ έχω στείλει γυμνές φωτογραφίες και σε άτομο που δεν ήξερα και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Να προσθέσω, συγγνώμη, κάτι σε αυτό. Φυσικά συμφωνώ ότι έχει συμβάλει όλο το κίνημα MeToo. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι έχουν συμβάλει πάρα πολύ και οι φεμινιστικές οργανώσεις σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ, παλεύουν πραγματικά πάρα πολλά χρόνια. Επιτέλους έχουν αρχίσει και ακούγονται περισσότεροι φωνές των γυναικών που ζητάνε τα δικαιώματά τους, την ισότητα και το ισότιμο περιβάλλον που αντιστοιχεί σε όλους βασικά και όλες τις θηλυκότητες. Και πέρα από αυτό, βλέπουμε και χαίρομαι γι' αυτό και φορείς να αρχίζουν να βρουν πάρα πολύ σε αυτά τα ζητήματα τα έμφυλα. Και ειδικά είναι πολύ ευχάριστο που ας πούμε έχει αρχίσει και γίνεται θεμητό σαν όρος και όρος επιτέλους στη γυναικοκτονία. Όλα αυτά έχει αρχίσει ένας διάλογος. Λοιπόν, αυτός ο διάλογος ουσιαστικά είναι. Μας αφορά και εμάς, προφανώς. Γι' αυτό φροντίζουμε και στις παραστάσεις μας να έχουμε και το έμφυλο κομμάτι. Πέρα από τον ανθρώπινο, φυσικά. Και να προβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο μας, μέσω της τέχνης, αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να βρεθούμε στον χώρο σας και να συζητήσουμε για μια τόσο ενδιαφέρουσα παράσταση. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.